και αναφέρομαι στο κολυμπητήριο της νέας χώρας. Πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου κολυμπητηρίου, το οποίο από την κατασκευή του μέχρι και σήμερα είχε στην ουσία να συντηρηθεί ή και τέλος πάντων να δεχτεί, να απολαύσει τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, οι οποίες δεν είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια. Εμείς σε συνεργασία με τον ΟΑΚ, που θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια και τον Πρόεδρο και όλα τα στελέχη του, αλλά φυσικά με τη συνεργασία του Προέδρου, του κ. Βουράκη και όλων των μελών της διοικήσεως του ΟΑΚ Χανίων, των ελαχίστων εργαζομένων, αλλά και των στελεχών της αθλητικής οικογένειας και του ΝΟΟ Χανίων, καταφέραμε και έχουμε πλέον ολοκληρωμένες μελέτες. Ήδη είναι δρομολογημένα έτσι ώστε μέσα στο Μάρτιο να βγει στον αέρα η δημοπράτηση του έργου αυτού προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού. Μέσα στο μήνα Φεβρουάριο θα αναρτηθεί επίσημα και η ένταξή του και η χρηματοδότησή του. Είναι στη διαδικασία, στην πορεία. Και δεύτερο, μέσα του Μαρτίου, ως τέλος του Μαρτίου, εάν δεν υπάρξουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα βγει στον αέρα και η δημοπράτηση του έργου αυτού. Ένα έργο το οποίο, επαναλαμβάνω, δούλεψαν πολύ. Δούλεψαν πολύ, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Συνάμα όμως είμαστε χαρούμενοι διότι άλλο 1 εκατομμύριο εκτελείται πλέον μετά από αρκετές διαδικασίες, ταλαιπωρίες και αναφέρομαι στην αντικατάσταση του φωτισμού των πυλώνων του Εθνικού Σταδίου, που εδώ που βρισκόμαστε. Μια εγκατάσταση η οποία και εκείνη και εδώ ζητούσε χρόνια να της δώσει κάποιο σημασία. Το κάναμε εμείς. Χρειάζεται όμως να κάνουμε αλλαγές στις μελέτες, διότι οι μελέτες ήταν παλιές και τα μοντέλα που είχαν χρησιμοποιηθεί δεν ήταν φυσικά δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, να εφαρμοστούν αυτή την περίοδο, όταν έχουμε μια ενεργειακή κρίση εισαγόμενη βέβαια, αλλά είναι σε εξέλιξη. Πόσο μάλλον όταν εμείς χρησιμοποιούμε λαμπτήρες βάσει παλιάς μελέτες, οι οποίοι είναι παροχημένοι πλέον. Όλα αυτά άλλαξαν. Λαμπτήρες LED εγκαθίστανται και βεβαίως η εγκατάσταση στο στάδιο θα είναι σύντομα στη διάθεση όλων με πολύ δυνατό και καθαρό φως. Φως για τον αθλητισμό της χώρας μας. Όμως απαντήσαμε πολύ θετικά και πιάσαμε πολύ ζεστά και ένα άλλο αίτημα της διοικήσεως που αφορά την συντήρηση της Άρσης Βαρών, μια αίθουσα που πάρα πολλά χρόνια ήταν κλειστή. Μια εγκατάσταση η οποία έπρεπε με κάθε τρόπο να επισκευαστεί και να δοθεί ξανά και κίνηση χρήση της αθλητικής οικογένειας. Ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 400.000 εντάσσεται και εκείνο επισήμως σε επόμενες ημέρες στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Αθλητισμού. Είναι ολοκληρωμένα μέχρι και τα τεύχη δημοπράτησης, έτσι ώστε το συντομότερο και αυτό να βγει στον αέρα, μιας και έχουμε και τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, αλλά και τη χρηματοδότηση εξασφαλισμένη. Και βέβαια είμαι χαρούμενος, διότι αρκετά πράγματα τρέχουν και σχετικά με το σκοπευτήριο των Χανίων, το μεγαλύτερο και μοναδικό σκοπευτήριο στην Κρήτη. Μάλιστα, προημερών είχαμε την ευκαιρία και στο Ηράκλειο να παρουσιάσουμε τη νέα ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση, που στην ουσία ανοίγει μια καινούρια σελίδα για τους αθλητές σκοπευτές στη χώρα μας. Μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που έγινε μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Επιτέλους δηλαδή, εναρμονίστηκε και η Ελλάδα με όλα όσα συνέβαιναν σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα της σκοποβολής ως άθλημα, επαναλαμβάνω. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ σύντομα, όσον αφορά το κολυμπητήριο της νέας χώρας, επειδή ο Ναυτικός Ομίλος Χανίων είχε εκφράσει σε διάφορες περιστάσεις την επιθυμία του, όταν εκτελεστεί το έργο, να αναλάβει τη δημοπράτηση και την εκτέλεση ο ΟΑΚ, έχει αποφασιστεί ποιος θα το αναλάβει. Εμείς θέλουμε το καλύτερο και το συντομότερο. Αν λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει από τον ΟΑΚ, να στεβεί πως θα το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα συγκεντρωτισμό. Ίσα-ίσα το πνεύμα που μας διακατέχει και προσωπικά με διακατέχει είναι αποκέντρωση και αξιοποίηση όλων των εργαλείων που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένα Υπουργείο ή ένα ΟΑΚ. Απλά δεν έχει ακόμα αποφασιστεί για αυτό. Είναι θέμα τεχνικής πίσω, το οποίο σας λέω και πάλι ότι αν μπορεί να γίνει αυτό, θα γίνει γιατί θέλουμε το γρηγορότερο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να καθυστερήσουμε. Έχουμε τα πάντα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν δεν μας παίρνει να καθυστερήσουμε, ούτε έχω καμιά, ξέρετε, προκατάληψη. Όλα πρέπει να είναι στο κέντρο για να ελέγχονται. Γιατί έχουμε εξαιρετικούς μηχανικούς, νόμιμη άδεια, πολεοδομικά τακτοποιημένα, ολοκληρωμένες μελέτες, τεύχη δημοκράτησης, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν προς Θεού δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το ζήτημα.